Πες μου. Καλησπέρα σε όλους. Χαιρετίζω και εγώ και εμείς την όμορφη αυτή πρωτοβουλία. Θα μπορούσα να προσπρογράψω πολλά από αυτά που είπαν οι εισηγητές και να φέρω παραδείγματα από τον Πειραιά, όμως θα σταθώ σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα για να συμβάλλουμε στη συζήτηση. Ανέφεραν οι εισηγητές, οι συνάδελφοι ο Βατίστας, η Λούλα Ιδρυμάλα, για την τραγική κατάσταση στις οικογένειές μας από την τρομερή τραγική ακρίβεια σε όλα τα είδη κατανάλωσης και την καθήλωση των μισθών. Η κατάσταση όμως αυτή η τραγική δεν αφορά μόνο τις οικογένειές μας, αφορά και τα ίδια τα σχολεία, τα οποία κυριολεκτικά στενάζουν από την τραγική υποχρηματοδότηση, η οποία τα τελευταία 10 χρόνια έχει αγγίξει περίπου το 60% από τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και ταυτόχρονα καλπάζει το κύμα ακρίβειας. Για να μην λέμε όμως γενικολογίες, πάμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Σχολικό συγκρότημα που ανήκει σε Δήμο της Β' Πειραιά, συστεγάζει δύο σχολεία, γυμνάσιο και λύκειο. Είναι κτίριο 60 ετών, 470 μαθητές και 70 εκπαιδευτικοί. Αναγκάζεται να διαθέτει το 70% της χρηματοδότησης για πληρωμή αποκλειστικά δέκο, θέρμανση και τίποτα άλλο. Δηλαδή, ελάχιστα χρήματα περισσεύουν για να καλυφθούν βασικές ανάγκες των σχολείων. Η χρηματοδότηση είναι περίπου 20.000 το χρόνο και για τα δύο σχολεία, δηλαδή 10.000 για το καθένα. Όταν μόνο η ΔΕΗ έρχεται περίπου 3.000 το δίμηνο για τα σχολεία αυτά. Είναι τέτοια η κατάσταση που τα δύο σχολεία έχουν πλέον χρέος στη ΔΕΗ, αφού για να λειτουργήσουν στοιχειωδώς δεν πληρώνουν όλο το ποσό, αλλά πληρώνουν έναντι, με δόσεις δηλαδή, και έχει συσσωρευτεί χρέος 6.500-7.000 ευρώ. Απαιτούνται τουλάχιστον 8.000 ευρώ για το κάθε σχολείο το τρίμηνο, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στα έξοδα που έχει, και λαμβάνουν το κάθε σχολείο από 2.500 ευρώ. Άλλο λύκειο, σε μεγάλο δήμο της Β' Πειραιά, λαμβάνει 1.000 ευρώ το μήνα, περίπου 12.000 ευρώ το χρόνο. Από τα 1.000 ευρώ το μήνα, τα 500 με 700 ευρώ πάνε μόνο προς τη ΔΕΗ. Σε άλλο λύκειο του ίδιου δήμου, που φιλοξενεί και αθλητικές δραστηριότητες το βράδυ, η ΔΕΗ είναι πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Είναι χαρακτηριστική η επιστολή των εκπαιδευτικών του πρώτου λυκείου Κερατσινίου, πέρσι το Μάρτιο, που με συγκεκριμένα στοιχεία ανέδειξαν ότι από εκεί που το κόστος μηνιαίο στη ΔΕΗ κυμαινόταν από 500 έως 700 ευρώ και κάλυπτε το 1 τρίτο των εξόδων, των συνολικών εξόδων του σχολείου, με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, η αύξηση που επιβλήθηκε στο ρεύμα στους λογαριασμούς έφτασε να καλύπτει το 75% των εξόδων του σχολείου. Να μην μένει δηλαδή τίποτα στην ουσία για να μπορέσει το σχολείο να καλύψει βασικές ανάγκες αναλώσιμα, τόνερ, φωτοτυπικό χαρτί, εξοπλισμό και ούτω καθεξής. Πραγματικά τι άλλο μπορεί να πει κανείς? Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μεγάλο δήμο ευθύνης της ΕΛΜΕ Πειραιά, μία ολόκληρη δόση του τακτικού προϋπολογισμού από τους ΚΑΠ, από τους πόρους δηλαδή που δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών για τα σχολεία, καταναλώθηκε, ξοδεύτηκε για να πληρωθούν μόνο οι ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς της ΔΕΗ των σχολείων. Δηλαδή μία από τις τέσσερις δόσεις χάθηκε μόνο και μόνο για να πληρωθεί η περιβόητη ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία βέβαια καταργήθηκε, αλλά από 1η Οκτώβου αυξήθηκε η τιμή της κιλοβατόρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τα αποτελέσματα θα δούμε σε λίγο. Αντίστοιχα είναι τα παραδείγματα και για τη θέρμανση. Το σχολικό συγκρότημα που προαναφέραμε με τα δύο σχολεία και τα παραδείγματα είναι χαρακτηριστικά ενδεικτικά, αλλά είναι από συγκεκριμένα σχολεία, δεν επιδέχονται αμφισβήτησης και αν ψάξουμε και στα υπόλοιπα σχολεία θα είναι αντίστοιχη κατάσταση. Το συγκρότημα που αναφέραμε πλήρωσε 2.000 ευρώ για φυσικό αέριο τους μήνες Απρίλιο-Μάη-Ιούνιο και άλλα 450 για Ιούλιο-Αύγουστο. Δηλαδή πλήρωσε 2.500 ευρώ για φυσικό αέριο σε μήνες που δεν υπήρχε καθόλου κατανάλωση. Το αντίστοιχο ποσό ήταν περίπου 500 ευρώ πριν τις ανατιμήσεις για τους μήνες αυτούς. Δηλαδή έχει αυξηθεί 5 φορές περίπου η τιμή στο φυσικό αέριο. Στο Λύκειο που αναφέραμε σαν παράδειγμα, που λαμβάνει 1.000 ευρώ το μήνα και δαπανά περίπου 500-700 ευρώ στη ΔΕΗ, το φυσικό αέριο κοστίζει πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα, ενώ πριν από 2 χρόνια κόστιζε 500-700 ευρώ. Πάρα πολλοί δήμοι καθυστερούν την καταβολή των δόσεων, με αποτέλεσμα διευθυντές και συνάδελφοι να βάζουν λεφτά από το χέρι στη τσέπη. Είναι μια γνωστή κατάσταση και στη συνέχεια, αν πάρουν, να παίρνουν πίσω τα λεφτά και ό,τι πάρουν από τα λεφτά αυτά. Πρόκειται δηλαδή για μια τραγική κατάσταση υποχρηματοδότησης που αποτυπώνεται ανάγλυφα. Όποιος πραγματικά ρωτήσει και ψάξει να δει τι γίνεται σε ένα σχολείο, και βέβαια κάνει σκόνη και θρύψαλα όλες αυτές οι κυβερνητικές τριαμβολογίες ότι όλα δουλεύουν ρολόι, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα,
και ότι τα πάντα είναι στη θέση τους. Κυριολεκτικά είναι πρόκληση. Δηλαδή, αγωνιούν σχολεία για το αν θα βγάλουν κυριολεκτικά το χειμώνα τα έξοδα. Και είναι χαρακτηριστικό και το εξής που είπαν αρκετοί διευθυντές σχολείων, που πραγματικά αν δεν ήταν για, αν δεν ήταν για κλάματα θα ήταν για γέλια. Ευτυχώς που κάναμε οικονομία τα 2 χρόνια που τα σχολεία ήταν κλειστά λόγω πανδημίας και έχουμε κάποιο απόθεμα, τρώμε στην ουσία από τα έτοιμα, αλλιώς θα είχαμε κυριολεκτικά βαρέσει κανόνι. Τα χρήματα που λαμβάνουμε δεν επαρκούν για να καλύψουμε ούτε καν τις στοιχειώδες ανάγκες σε δέκο και σε θέρμανση ή καταναλώνουν ένα τεράστιο κομμάτι του προϋπολογισμού των σχολείων. Οι Δήμοι προχωρούν σε κάποιες έκτακτες χρηματοδοτήσεις για να μπαλώσουν την κατάσταση, όμως και τα χρήματα αυτά είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, δηλαδή είναι έκτακτες χρηματοδοτήσεις οι οποίες καλύπτουν πολύ βασικές ανάγκες. Άρα, για να ολοκληρώνω, απέναντι σε αυτήν την τραγική κατάσταση, έχουμε ευθύνη σαν σωματεία να αναδείξουμε την τραγική υποχρηματοδότηση των σχολείων, ότι το κύμα ακρίβειας που καλπάζει σαρώνει και τα ελάχιστα χρήματα που έχουν σήμερα τα σχολεία, προκαλούν σημαντικές ελλείψεις σε βασικά είδη που έχουν ανάγκη εκπαιδευτικοί για να κάνουν το μάθημα, στρέφεται τελικά ενάντια στην ίδια τη μόρφωση των παιδιών, με τους γονείς να βάζουν το χέρι στην τσέπη για τα αυτονόητα. Και πρέπει να απαιτήσουμε εδώ και τώρα να δοθεί έκτακτο κονδύλι στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, να διαγραφούν τα χρέη των σχολείων προς τις λεγόμενες πρώην ΔΕΚΟ. Δεν μπορεί σχολεία να χρωστάνε 6-7 χιλιάδες ευρώ στη ΔΕΗ και να απειλούνται με κατέβασμα του γενικού. Να δοθεί φτηνό αφορολόγητο ρεύμα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα σχολεία. Να καταργηθούν ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για το σύνολο των δαπανών των σχολικών επιτροπών. Να καλυφθούν ανάγκες σε αναλώσιμα σχολικά είδη και μέσα καθαριότητας. Σας ευχαριστώ πολύ.